Μία γυναίκα παίρνει στην αγκαλιά της το μικρό προσφυγόπουλο, προσπαθεί να το φροντίσει έως ότου βγουν και οι γονείς από το σκάφος που προσάραξε το πρωί στην παραλία Ζέφυρο στη Ρόδο. 191 πρόσφυγες ανάμεσα τους πολλά παιδιά είχαν στηβαχτεί στο σκάφος. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρουσίασε μηχανική βλάβη. Βγήκαν καπνοί από το μηχανοστάσιο. Όταν προσάραξε στην ακτή, κάποιοι από τους πρόσφυγες βούτυξαν στη θάλασσα για να βγουν στη στεριά. Λιμενικοί αλλά και κάτοικοι του νησιού σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα προκειμένου να τους βοηθήσουν να βγουν όλοι από το πλοιάριο με ασφάλεια. 6 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη από το χθεσινό ναυάγιο στο Φαρμακονήσι. Ο τραγικός απολογισμός των 2 ναυαγίων σε Σάμο και Φαρμακονήσι είναι 15 νεκροί. Η θάλασσα εξακολουθεί να ξεβράζει άψυχα κορμιά και στις βόρειες ακτές της Λέσβου από το ναυάγιο της 28ης Οκτωβρίου. 43 πλέον νεκροί, ανάμεσά τους 20 παιδιά. Παρά τον αυξημένο κίνδυνο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, οι πρόσφυγες εξακολουθούν να καταφθάνουν κατά εκατοντάδες στις ακτές των νησιών. Στα πλάνα που τράβηξαν εθελοντές διασώστες, φαίνεται μια βάρκα γεμάτη ανθρώπους που ανατρέπεται από ένα κύμα λίγα μόλις μέτρα από την ακτή. Στις εικόνες που τράβηξαν πρόσφυγες, φαίνεται καθαρά μια τουρκική ακτεωρός να ρίχνει με πίεση νερό προς τη Λέμβο που τους μεταφέρει. Όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι, οι Τούρκοι προσπάθησαν να ανατρέψουν τη βάρκα τους. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας ρωτήθηκε για τον φράχτη του Εύρου. Στην παρούσα συγκυρία δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε το γκρέμισμα του φράχτη να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχει ο κίνδυνος να επιτείνει τα προβλήματα και για τους πρόσφυγες και για την Ελλάδα. Αυτή η εικόνα κατάφερε να συγκινήσει τις αρχές και να νικήσει τη γραφειοκρατία. Τα δύο αδέρφια από τη Συρία, που επανενώθηκαν χάρη στο πείσμα της Νίνας Γεωργιάδη από την Κάλυμνο, σε λίγες ημέρες θα μπορέσουν να ταξιδέψουν μαζί για τη Σουηδία. Τα παιδιά, κατά πάσα πιθανότητα, θα φύγουν σύντομα. Σήμερα στο αστυνομικό τμήμα υπήρξε μια εξυπηρέτηση πάρα πολύ γρήγορη και ευχαριστούμε όποιον έχει συμβάλει σε αυτό. Δόθηκε σάλιο από τα παιδιά προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση DNA για την αδερφική σχέση. Μόλις γίνει αυτό και χορηγηθεί και το άσυλο, τότε τα παιδιά θα μπορούν να ταξιδέψουν. Ο Άλφα είχε παρουσιάσει το περασμένο Σάββατο την περιπέτεια του 10χρονου Ρούντι, που ταξίδεψε μόνος από την Τουρκία σε ένα δουλεμπορικό. Η τύχη τον έφερε στην αγκαλιά της γυναίκας, που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να δει τον 25χρονο αδερφό του Καράμ, πρόσφυγα στη Σουηδία, και να τους ενώσει και πάλι. Κάμερα του Αλφα βρισκόμαστε έξω από την περιοχή Άγιος Δημήτριος, στη θαλάσσια περιοχή, στα βορειοανατολικά της Μυτιλίνης. Είναι νωρίς το πρωί, αλλά βλέπετε ότι έχουν αρχίσει ήδη οι βάρκες με τους πρόσφυγες να φτάνουν από απέναντι. Μια ακόμα πολύωρη περιπολία στα παγωμένα νερά του Αιγαίου ξεκινά. Στόχος των ανδρών του λιμενικού να μην χαθεί σήμερα καμία ανθρώπινη ψυχή. Βρισκόμαστε μαζί με τους άνδρες του λιμενικού, οι οποίοι καθημερινά και πολλές φορές για όλο το 24ωρο περιπολούν στο Αιγαίο με μοναδικό σκοπό να σώσουν τους ανθρώπους αυτούς. Δυστυχώς το έγκλημα συνεχίζεται. 10, 20, 30 βάρκες την ημέρα έχουμε χάσει το μέτρημα. Το σκάφος του λιμενικού πλησιάζει το φωσκωτό, που πάνω του στηβάζονται τουλάχιστον 30 με 40 ανθρώπινες ψυχές. Είμαστε από τη Συρία, φωνάζουν βλέποντας την κάμερα του Αλφα που τους καταγράφει. Έχει και παιδιά μέσα. Μας φωνάζουν ότι είναι από τη Συρία. Έχει 4-5 παιδιά. Το καλό είναι ότι θα βγουν με ασφάλεια στην ακτή. Εικόνες σαν κι αυτές τους αφήνουν άγρυπνους τις νύχτες. Οι άγνωστοι ήρωες του Αιγαίου, οι ψαράδες, μιλούν στην απεσταλμένη του Άλφα στη Μυτιλίνη, οι ροκαριοφίλοι, για τα όσα ζουν καθημερινά, αλλά και για το τραγικό ναυάγιο της περασμένης εβδομάδας που τους σημάδεψε. Εσείς όταν φτάσατε εδώ, τι εικόνα την κρίσατε? Όλους στη θάλασσα. Δεν ξέρεις ποιον να πρωτομαζέψεις, ποιον να σώσεις. Τρέχεις, αγχώνεσαι. Τη νύχτα δεν κοιμάσαι από το άγχος και από τις εικόνες που βλέπουμε. Αργά χθες το απόγευμα ένα ακόμα φωσκωτό φτάνει στη σκάλα Καμιάς. Ήταν 2 ώρες ακυβέρνητο και το ρημούλκησαν στο λιμάνι ψαράδες που κατάφεραν να το εντοπίσουν. Έρχονται όλη νύχτα βάρκες. Όλη νύχτα και όλη μέρα και με μπουφόρια και μάσεμες. Χάλια κατάσταση. Πνιγμή έχουμε, συνέχεια αυτή η δουλειά γίνεται. You need a blanket. Εθελοντές, όπως βλέπετε, προσφέρουν κουβέρτες στα παιδιά και τους άνδρες που τρέμουν. Έχουν παγώσει, αλλά κατάφεραν τουλάχιστον να βγουν ζωντανοί.